Ένας ακόμα νεκρός προσθέθηκε στη μαύρη λίστα θανάτων από κορονοϊό στην Κρήτη λίγο πριν εκπνεύσει το 2020. Πρόκειται για έναν 82χρονο που νοσηλευόταν εδώ και μέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου, ωστόσο άφησε το πρωί την τελευταία του πνοή. Ο ηλικιωμένος έπασχε από λίμωξη αναπνευστικού λόγω COVID και πολυοργανική ανεπάρκεια. Από την αρχή της πανδημίας, 28 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Κρήτη προσβεβλημένοι από κορονοϊό. Και ενώ ήδη στο νησί βρίσκονται τα πρώτα εμβόλια, με τους εμβολιασμούς να αρχίζουν τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τον καθηγητή φαρμακολογίας Δημήτρη Κούβελα, τα εμβόλια είναι ασφαλή, αλλά αυτό που μένει να αποδειχθεί είναι και η αποτελεσματικότητά τους. Επί της ουσίας, αυτό που αμφισβητεί την ασφάλεια ενός προϊόντος και χρειάζεται μακρόχρονη έρευνα οτιδήποτε, είναι τα συστατικά του. Το συγκεκριμένο λοιπόν εμβόλιο δεν έχει κάποιο καινούριο συνθετικό, απλώς έχουν χρησιμοποιήσει παλιά υλικά για να κάνουν μια καινούριο τύπου σύνθεση. Και φαίνεται ότι πέτυχε. Το μόνο έτσι που κάνει αλλεργίες γνωστό είναι αυτός ο διαλύτης που χρησιμοποίησαν την πολυεθύλενο γλυκόλη που την έχουν τα μισά εμβόλια που κυκλοφορούν. Και γι' αυτό το λόγο στο πόρισμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τέλος πάντων του αίμα, γράφει ότι η ασφάλεια του προϊόντος είναι συγκρίσιμη με αυτήν του εμβολίου της εποχικής γρίπης. Στους επόμενους μήνες, από ό,τι φαίνεται, δεν φτάνουν και οι ποσότητες των εμβολίων για το τείχος ανοσίας στο 70%. Και αφού θα έχουμε και νέο κύμα, από εκεί και πέρα τι θα γίνει, πώς θα το αντιμετωπίσουμε, με διαρκώς η λύση θα είναι τα lockdown? Αυτό είναι δυστυχώς το ερώτημα και αυτό είναι δυστυχώς που δεν έχει εύκολη απάντηση, διότι το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε κανένα άλλο πλάνο πλην το lockdown. Δηλαδή, δεν έχει προχωρήσει η επιδημιολογική επιτήρηση αναπεριοχή και δεν αναφέρομαι στα τυφλά τεστ, αναφέρομαι σε τυχαίους δειγματοληπτικούς ελέγχους ώστε να διαπιστώνεις σύντομα μια έξαρση του επιδημικού κύματος και να λαμβάνεις έγκαιρα αλλά τοπικά μέτρα. Καταλαβαίνετε εσείς στην Κρήτη, για παράδειγμα, που έχετε πολύ χαμηλό οικό φορτίο. Αυτή τη στιγμή έχετε το ίδιο lockdown με τη Θεσσαλονίκη, που έχει σοβαρό πρόβλημα. Από την πλευρά του, ο βιολόγος Βασίλης Λύκος υποστηρίξε ότι τα εμβόλια δεν είναι πανάκια σε έναν κόσμο που πρέπει να αντιληφθεί ότι οι επιδημίες θα εμφανίζονται όλο και πιο συχνά. Έχουμε τερμεγενθύνει, ας πούμε, τα εμβόλια ως να είναι το ελιξίριο της ζωής, το ελιξίριο της νεότητας. Το θυμάστε παλιά. Σαν το νερό του Καματερού, ας πούμε, που έτρεχε ο κόσμος. Έχουμε δημιουργήσει δηλαδή ένα σύννεφο γύρω από τα εμβόλια. Όχι, τα εμβόλια είναι ικανά, αλλά δεν αρκούν από μόνα τους. Ο πρώτος πυλώνας είναι πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Πολλά μαζικά τεστ. Αλλά προσέξτε, με επιδημιολογικό σχέδιο, τα οποία να σου δίνουν μια προοπτική σε ό,τι αφορά τι πρέπει να γίνει στο μέλλον και όχι να λειτουργούν αναδρομικά. Δηλαδή να μπορούν να προβλέπουμε μέσα από αυτά τι θα γίνει στην κοινότητα τάδε.